Η αιμοδοσία για τη βοήθεια και τη ζωοποίηση των συνανθρώπων μας είναι εντολή του Θεού, αλλά είναι και ανάγκη του καθενός ανθρώπου. Πρώτος αιμοδότης έγινε ο Χριστός, ο οποίος πάνω στο Σταυρό έδωσε το αίμα του για να σωθεί ο κόσμος. Το αυτό κάνουμε και εμείς εδώ για να βοηθήσουμε όλους τους συνανθρώπους μας και ειδικά τα παιδιά με την μεσογειακή ανεμία, αλλά και τους άλλους που έχουν ανάγκη από αίμα. Και γι' αυτό συσπηρωθήκαμε όλοι μαζί. Η Εκκλησία, ο Σύλλογος του Άξιον Εστί, οι αγρότες και οι αγρότησες, οι κτηνοτρόφοι και οι άλλοι χωρικοί της περιοχής μας, και όλοι μαζί κάνουμε μία πανστρατιά να δώσουμε αίμα για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, τόσο τους συγγενείς μας, όσο και τους άλλους που δεν τους γνωρίζουμε. Και γι' αυτό χαιρόμεθα που σήμερα το Συνεργείο της Αιμοληψίας από το Νοσοκομείο των Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς είναι εδώ μαζί μας και τους ευχαριστούμε για το λόγο που έκαναν και τη μεγάλη βοήθεια που μας προσφέρουν. Είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να δώσουμε το αίμα μας, ειδικά τα παιδιά μας που εργάζονται στα χωριά μας, στα χωράφια τους, στα μπέλια τους, οι κτηνοτρόφοι, τα κορίτσια μας που είναι γεμάτα με παιδιά και χάρη, να δώσουμε ζωή και χαρά σε όποιον χρειάζεται τη βοήθειά μας. Εγώ σαν επίσκοπος και πατέρας πνευματικός εδώ του τόπου μας, χαίρομαι και ευλογώ αυτή την προσπάθεια και παρακαλώ και προσκαλώ και όλους τους άλλους που μας ακούν και μας βλέπουν αυτή την ώρα να μην απεμπολίσουν, αλλά να τρέξουν και εκείνοι, είτε σήμερα είτε αύριο είτε καπαλού, να δώσουν το αίμα για να χαρεί τη ζωή ένας συνάνθρωπός μας. Όπως έχουμε εδώ και πολλές μέρες πει, σήμερα πραγματοποιείται μια εναλλακτική μορφή στην απεργία, η οποία έχει σαν σκοπό να ενδυναμώσουμε την αιμοδοσία και τον εθελοντισμό. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από τα μπλόκα της Νεστάνης με όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους που βρίσκονται εκεί, καθώς και όλους τους φορείς της πόλης μας. Και λαμβάνει η χώρα στο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως της Σωτήρας στην Τρίπολη. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε ότι οι κινητοποιήσεις και οι ευαισθησίες του αγροτικού κόσμου δεν είναι μόνο ο πτήσιμος των δρόμων, είναι και άλλες μορφές, εναλλακτικές μορφές απεργίας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά με μεσογειακή ανεμία. Δίνουμε το παρόν στην αιμοδοσία τη σημερινή. Θέλω να ευχαριστήσω το Άξιον Εστί, το Σύλλογο που ουσιαστικά δρομολόγησε όλη αυτή την προσπάθεια τη σημερινή. Θέλω να ευχαριστήσω την Παπαδόπουλο ΣΑΕΔΕ και αυτά τα προϊόντα που μας προσφέρε και τη ΡΕΑ, το συνεταιρισμό του Άργους για τους χυμούς. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στους φορείς που αγκαλιάσανε με τόσο προθυμία αυτή την προσπάθειά μας. Μέρος του Συλλόγου Άξιον Εστί, ο Σύλλογος Ευχαρίστως στηρίζει την ευγενική κίνηση των αγροτών με σκοπό πάντα το κοινό μας σκοπό, δηλαδή που είναι η συλλογή αίματος για τα παιδιά, είτε πάσχουν από μεσογειακή ανεμία και βασικά τα παιδιά που πάσχουν από τις κακοήθειες. Ο Σύλλογος έχει επικουρικό και δευτερεύοντα ρόλο, ωστόσο ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για την προτίμησή του. Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την πρόσκληση, για να δώσετε και να πάρουμε αίμα, το οποίο απευθύνεται πιο πολύ στα παιδιά. Μάλλον εμείς έχουμε τα παιδιά και μετά της μεσογειακής ανεμίας. Έχουμε ίσως το μεγαλύτερο αριθμό μεσογειακών ασθενών και έχουμε πάρα πολλές μεγάλες ανάγκες για αίμα. Αυτό ήταν μια τονωτική έννοιση σε μια εποχή και σε μια περίοδο που δεν έχουμε καθόλου αίματα. Είναι βασικό αυτό το πράγμα το οποίο μας προσκαλέσατε, το επαναλαμβάνω και θα το επαναλάβω πολλές φορές, αυτή η μεγάλη χειρονομία, αυτή η μεγάλη χειρονομία ζωής. Είναι τα παιδιά τα οποία θέλουν σχεδόν μια φορά το μήνα, ίσως και περισσότερο, αίμα, και σε αυτό τα κρατάμε στη ζωή στην ουσία. Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη που είδαμε εδώ πέρα που ήρθατε, που ήρθαμε για πρώτη φορά, τουλάχιστον σε εσάς.
Δεν ξέρω, όλο το συνεργείο έχει πλαγεί από αυτή την αγάπη, αυτή την εγκαρδιότητα, αυτή τη ζέστη θα έλεγε. Και ελπίζουμε να είναι καλή σήμερα η προσέλευση και, και σε μια άλλη φορά ακόμη καλύτερη. Ποια είναι η άποψή σας, γιατί οι Έλληνες δεν δίνουν αίμα, πιστεύετε? Πιο πολύ είναι αμέλεια, πιο πολύ είναι το στρεσάρισμα, πιο πολύ είναι ο χρόνος που στην ουσία είναι 10-15 λεπτά, ο άλλος δεν το διαθέτει. Δεν ξέρει γιατί, ας πούμε. Ίσως και δεν είναι και η παιδεία καλή, γιατί ποτέ δεν ξεκινάμε από το σχολείο, ποτέ δεν ξεκινάμε από εκεί που πρέπει. Ξεκινάμε πάντα μεγάλοι και πιθανόν ο άλλος δεν είναι ευαισθητοποιημένος, όπως θα έπρεπε από το δημοτικό σχολείο να ευαισθητοποιούν τα παιδιά.